Στο Ηράκλειο αναμένεται σήμερα το μεσημέριο ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, καλεσμένος της ΟΕΣ και της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου, γενικότερα της επιχειρηματικότητας του νησιού και των οικονομικών φορέων. Αλλά δίνω αμέσω το λόγο στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, πρόεδρο της ΟΕΣ και επίσης τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε. Επιχειρηματικότητα, αγορά αυτή την ώρα. Τα δικά της τα δεινά, τα δικά της τα βάσανα και για ποιο λόγο αυτή η ανάγκη, ποιο είναι το επιδιωκόμενο σήμερα από αυτή την συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Η συνάντηση έχει σχέση με την κατάσταση, όπως είπατε προηγούμενα, την οικονομική κατάσταση και της χώρας αλλά και των αγορών, του επιχειρήν. Μην ξεχνάμε, κύριε Δουλγεράκη, ότι περάσαμε δύσκολα χρόνια, 15 χρόνια τώρα, το ένα πάνω, το πάνω στο άλλο. Δεν περάσαμε, περνάμε. Έτσι. Mm-hmm. Δεύτερον, ξεχνάμε ότι ένας σκληρός και πλέον δομημένος πληθωρισμός έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ρευστότητα και των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας και αυτό καταγράφεται σαν αρνητικό ορόσημο στην οικονομία και στις αγορές. Ένας πληθωρισμός ο οποίος δεν εξαρτάται μόνο από τα ενεργειακά έτσι, θέματα. Είναι ένας πληθωρισμός ο οποίος έχει δομηθεί τώρα και 2 χρόνια για πολλούς άλλους λόγους. Μην αναλύουμε τώρα, κάνουμε αναλύσεις γεωπολιτικού, εμπορικής, πολεμικής. Αλλά ο πληθωρισμός αυτός φοβάμαι ότι θα εξακολουθήσει να υφίσταται, να υπάρχει, γιατί οι παράγοντες αυτοί που τον έχουν διαμορφώσει εξακολουθούν να υφίστανται και θα υφίστανται. Τα ενεργειακά θέματα έχει εξαντλήσει πραγματικά, έχει επιβάλει μια πολύ μεγάλη δύσκολη κατάσταση στις αγορές. Τα λειτουργικά των επιχειρήσεων, μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεων, έχουν πραγματικά πιεστεί. Και στην κατεύθυνση αυτή, από το καλοκαίρι, που βλέπαμε αυτά τα δεδομένα, πάλι η Ομοσπονδία είχε καλέσει όλους τους φορείς της Κρήτης και είχαμε συγγράψει μια επιστολή προς τον Υπουργό, προς την Πρωθυπουργό, προς όλους, με στρατηγικού χαρακτήρα, όχι χαρακτήρα επιδοματικού χαρακτήρα, δηλαδή δώσε μας αυτό και λοιπά συγκεκριμένα, ότι πρέπει να ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές. Μια από αυτές είναι το ΦΠΑ, τουλάχιστον σε συγκεκριμένα πράγματα που θα δημιουργήσει μια επιπλέον ρευστότητα στην κοινωνία. Το είχαμε πει ότι στον κατανάλωση των φόρου πρέπει οπωσδήποτε, γιατί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων και της κοινωνίας αλλά των επιχειρήσεων λόγω του κόστους αυτού είναι τεράστιο. Και επειδή ο πόλεμος αυτός υπάρχει και επειδή το ενεργειακό πρόβλημα αυτό υπάρχει, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη ρευστότητα. Και πολλούς άλλες μορφές έχουμε κάνει έτσι πολιτικές. Τώρα συνδιαμορφώσαμε στην κατεύθυνση αυτή στρατηγικού χαρακτήρα κάποιες έτσι αν θέλετε πολιτικές, πάνω πάλι στην κατεύθυνση αυτή και καλέσαμε τον Υπουργό, ο οποίος είναι ένας Υπουργός, να λέμε την αλήθεια, ο οποίος ακούει, διαλέγεται και με ανάλυση να μας δώσει τα δεδομένα διαζώσεις. Καλέσαμε εμείς, το ζητήσαμε και με ευχαρίστηση θα έρθει σήμερα στο Ηράκλειο. Έχουμε καλέσει όλους τους φορείς του οικονομικού κυκλώματος της Κρήτης, επιμελητήρια, οικονομικά επιμελητήρια κλπ. Θα καθίσουμε από κοινού και να πούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Να μας αναλύσει, να καταθέσει, τι ακριβώς υπάρχει στην οικονομία, τι μπορεί να γίνει. Και με βάση αυτό κάποιους στρατηγικούς χαρακτήρες πολιτικές που πρέπει να γίνουν. Διότι είναι καθοριστικές πλέον. Έχουν δημιουργήσει μεγάλα θέματα στις αγορές. Μάλιστα. Και πρέπει να κάτσουμε από κοινού να δούμε τι μπορεί να γίνει.
Αυτή είναι η σημερινή συνάντηση. Κύριε Κουμαντάκη, νομίζω ότι τουλάχιστον εσείς οι άνθρωποι της αγοράς, με την κοινή λογική, δεν περιμένετε έναν υπουργό, άσχετα με το ποια είναι η υποχρέωσή του, το αυτονόητο κλπ. Δεν το συζητάω αυτό. Να σας ακούσει, να ακούσει δηλαδή τους φορείς και τους παράγοντες της αγοράς. Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ποια είναι τα δικά σας τα δεδομένα, ποια είναι η δυσκολία που βιώνετε στη δική σας την καθημερινότητα. Πώς είναι τα δικά σας τα οικονομικά μεγέθη, αν υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα, τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η ρευστότητα στην αγορά, διότι ξέρετε είναι κύκλος, το έχετε πει πολλές φορές εσείς ο ίδιος και σε μέναν εδώ, στον 984, ότι το ένα χέρι στην αγορά είναι βιτάλο και το δυο το πρόσωπο, και όταν ξεκινάς από τα χαμηλά εισοδηματικά του νοικοκυριού και ο προϋπολογισμός που δεν βγαίνει και πας λίγο παρακάτω κλπ, όλα αυτά έχουν συνέπειες και σε εσάς. Άρα λοιπόν εγώ με την κοινή λογική αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όλοι εσείς οι οικονομικοί φορείς της Κρήτης, αυτό που επιδιώκετε σήμερα είναι να ακουστούν οι δικές σας οι προτάσεις, που δεν φαντάζομαι να είναι μόνο το ΦΠΑ και η μείωση του ΦΠΑ, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι άρα συγκεκριμένου χαρακτήρα, στρατηγικού χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει πλέον να ξεφύγουμε, και από την επιδοματική πολιτική. Έτσι, ούτε πρέπει να ξεφύγουμε και την πολιτική θέλουμε και ό,τι πάρουμε και ό,τι πιάσουμε. Έτσι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την κατάσταση που έχει επικρατήσει σήμερα στις αγορές. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να πάμε σε ανάπτυξη στην οικονομία μας, γιατί έτσι θα αναπτυχθούν και οι τοπικές οικονομίες και θα αναπτυχθούν και οι επιχειρήσεις. Τώρα κάθεσαι σε όλη αυτή την πίεση που δέχεσαι, το επιχειρήν να δέχεται αυτές σε όλες τις πιέσεις που δέχεται από όλες τις πλευρές, έτσι σε αυτές όλες τις κρίσεις, και να ζητάει πάντα δώσουμε τα επιδόματα, κάποια επιδόματα για να μπορέσω να κρατηθώ, αυτό είναι πολιτική επιβίωσης. Έτσι. Πρέπει να δούμε και ένα βήμα παρακάτω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πλέον. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να μπορέσει να λάβει κάποιες πολιτικές. Για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να επιτευχθεί στην οικονομία και στην κοινωνία. Έτσι. Ρευστότητα. Πρέπει να μπορέσει η ρευστότητα να διαχειριστεί μέσα στο οικονομικό κύκλωμα μέσα, και μέσα από εκεί, με οχλεύσεις κλπ. Μην κάνουμε τώρα αναργήσεις κλπ. Μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μα είναι απλά τα πράγματα. Ένα οικονομικό. Μα ακριβώς. Όταν μιλάτε για ανάπτυξη, αυτή η ανάπτυξη με την κοινή λογική έχει πάρα πολύ λίγα στοιχεία για να πει κάποιος απλοϊκά. Αλλά σας μιλάω με την απλή λογική και με το παράδειγμα της καθημερινότητας του κάθε ενός από εμάς. Να περιορίσεις την ακρίβεια, να ενισχύσεις το μισθό του εργαζόμενου έτσι ώστε να κάνει και τον κύκλο του το χρήμα στην αγορά και να γυρίσει γύρω γύρω. Γιατί κατεβαίνεις στην αγορά και βλέπεις τα καταστήματα πώς λειτουργούν κλπ. Και πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης βάσει των όσων κοστολογείτε εσείς? Αυτό θέλουμε. Θέλουμε σήμερα από τη συζήτηση αυτή, το έχουμε ξεκαθαρίσει, να έρθει εδώ πραγματικά με ειλικρίνεια και με δελέχεια να μας πει τι δυνατότητες υπάρχουν. Και πάνω εκεί πώς μπορούμε να συνεργαστούμε το επιχειρήν με την οικονομία μας, και είναι καθήγην αρμόδιος, ξέρω εγώ, έτσι, από την κυβέρνηση και από την πολιτεία. Έτσι, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Έτσι πρέπει να γυρθούν τα θέματα ξεκάθαρα και να καθίσουμε μετά να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να ξεφύγουμε πια, και η κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει να ξεφύγει πια και από την επιδοματική πολιτική. Η επιδοματική πολιτική, έτσι, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να κρατάει μια κατάσταση επιβίωσης, αλλά δεν προχωράς ένα βήμα παρακάτω. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά. Σήμερα αυτή τη στιγμή, έτσι, υπάρχει μεγάλο θέμα. Κάνω μια επέκταση του στενού, έτσι, αυτού που συζητούσαμε, επέκταση, ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σε εργατικά χέρια. Τεράστιο θέμα στην Ελλάδα, το οποίο μάλιστα σας το λέω και από τώρα, ότι τον Γενάρη με το Φλεβάρι η ΕΣΕ με εμάς στην Ομοσπονδία θα κάνουμε μια, έτσι, εδώ στην Κρήτη μια συνάντηση με όλους τους φορείς, από το ΑΕΔ, από την Υπουργείο Εργασίας, από Οικονομίας, αυτά που μαζί θα κάνουμε μια την προεργαζόμαστε, ώστε να κάτσουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των εργατικών χεριών. Τι πρέπει να γίνει με το θέμα της εργασίας στην Ελλάδα.
Έτσι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πώς στις επιχειρήσεις, στη γη, πού το εννοείτε, ανεργία, γενικότερα να παίρνονται ξένοι με διάφορους προγράμματα για να μπορέσουμε να δουλευτούν. Πρέπει να γίνει να δοθεί μια λύση. Και ξέρετε γιατί, πώς δημιούργησε αυτό το θέμα. Πολλοί παράγοντες, ένας σημαντικός παράγοντας είναι ότι μπήκαμε στη διαδικασία του lockdown, μπήκανε στα επιδόματα, μπήκανε στα έτσι και σήμερα πάρα πολύ μέσα από τις επιδοματικές αυτές τα λοιπά και το έτσι και το αλλιώς και το παραλλιώς, έτσι, υπάρχουν κάποιοι που λένε γιατί να πάω να εργαστώ όταν ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω τα επιδόματα κλπ. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στην κοινωνία και σε μακροπρόθεσμο χαρακτήρα δημιουργεί πρόβλημα και στην οικονομία. Μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα θέματα πρέπει να κάτσουμε πλέον στα διαζώσεις με τους πραγματικά υπευθύνους και το κράτος να πει μπορώ, δεν μπορώ, τι δεν μπορώ και κάτσε εκεί να δοθούν λύσεις. Δεν μπορούμε πια να είμαστε σε μια έξαρση των προβλημάτων και να ουρλιάζουμε και να φωνάζουμε κλπ. Πρέπει να καθίσουμε να δούμε κάποια πράγματα και να το καταλάβει και η κυβέρνηση αυτό ότι αυτά πρέπει να συνεργαστεί με την κοινωνία και με την και με το επιχειρήν και να πάμε μπροστά σε πολλά θέματα. Μάλιστα. Μιλάτε για μια ευρεία συνάντηση τον Ιανουάριο όμως σε θέματα που έχει να κάνει με την ανεργία, έτσι. Ωραία. Θα την κάνω η Ομοσπονδία μαζί με την ΕΣΕ πάνω, έτσι θα καλέσει πραγματικά όλη την Ελλάδα, γιατί είναι ένα πανελλήνιο θέμα αυτό, ένα τεράστιο θέμα, το οποίο κάθε μέρα επιδεινώνεται και θα επιδεινώνεται τα επόμενα χρόνια αν δεν καθίσουν όλοι μαζί να συζητήσουν με πρώτο την πολιτεία τι πρέπει να λύσουμε στο θέμα αυτό. Γιατί μετά από μερικά χρόνια θα υπάρχει τεράστιο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέτε ο ΕΣΚ, ΕΣΕ, ΓΕΣΕΕ, για τον Ιανουάριο βάζετε τον μέσα Ιανουάριο στο παιχνίδι. Τον Ιανουάριο όχι για ΣΕΒΕ και λοιπά. Η ΕΣΕ μαζί με την ΟΕΣΚ από εδώ πέρα με όλο το πλέγμα της εργασίας. Ωραία. Αλλά και των αρμόδιων υπουργείων. Έτσι από κοινού θα κάνουμε μια συνάντηση, μια διημερίδα η οποία πραγματικά να αγγίξουμε το θέμα αυτό και να δούμε τι λύσεις μπορούν να δοθούν. Λοιπόν, κρατάω για το σήμερα, διότι νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε κύριο Κουμαντάκη αναφορικά και με το τι σας είπε ο ίδιος ο κύριος Σταϊκούρας, ενδεχόμενα ακόμα και αύριο το πρωί να έχουμε τα αποτελέσματα αυτής δηλαδή της επαφής που θα έχετε, γιατί το ζητούμενο για εσάς, όπως είπατε και έτσι σας καλημερίζω, το βάζω σε τίτλους, είναι ότι θέλετε να ακούσετε ποιες είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης, να προτείνετε και να μπορέσετε και εσείς μέσα από τη δική σας την πλευρά να συνεργαστείτε, να γίνουν όλα τα απαιτούμενα εκείνα τα οποία πρέπει, γιατί η πολιτική, η επιδοματική πολιτική είναι μόνο πολιτική επιβίωσης, ενώ αυτό που ζητάει η αγορά αυτή την ώρα από φυτοζωή είναι ουσιαστικά μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, οπότε αύριο το πρωί να τα ξαναπούμε για να δούμε ποιο θα είναι και εκείνο το οποίο σας είπε ο κύριος Σταϊκούρας από τη δική του την πλευρά. Να είστε καλά.